Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107 και 4, κορίτσι γειτονιά κοντά σα. Όπω κάθε Σάββατο και εκεί 2 με 4. Στο μικρόφωνο είναι ο Σταμάτης Μουρελής. Και θα μιλήσουμε φυσικά για στοίχημα και σήμερα, μετά τη χθεσινή ημέρα που σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε ότι πήγε σχετικά καλά. Έτσι, όσον αφορά κάποια παιχνίδια κομβικά. Από εκεί πέρα βέβαια υπήρχαν και διάφορε γκέλε που κάνανε μεγάλες ομάδες, οι οποίες σαφέστατα και δεν βοήθησαν αρκετά τους παίκτες. Έτσι. Θα μιλήσουμε για το σημερινό κουπόνι, να δούμε τι έχουμε σήμερα, τι θα βγάλουμε σήμερα όσον αφορά τις εκτιμήσεις για την σημερινή ημέρα, που εντάξει, το ντέρμπι, τα ντέρμπι είναι στην Ελλάδα κυρίως, με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει σαφέστατα από το πρόγραμμα. Στην Ευρώπη γενικότερα, χθες είχαμε τα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Χθες είχαμε τα ντέρμπι που οι εκτιμήσεις σε ένα βαθμό ήταν καλές. Δηλαδή βγήκε η Juventus, έτσι, που ήταν ένα κομβικό σημείο εδώ από την εκπομπή. Έτσι, δηλαδή ήταν το καλό σημείο της εκπομπής. Όσον αφορά τη δική μου εκτιμήση τουλάχιστον, και το over της Ρώμα βγήκε και αυτό. Έτσι. Εκεί που δεν μας έκανε τη χάρη η αγαπημένη μας PSV Eindhoven, η οποία δεν έβγαλε το over, έβγαλε το διπλό με 2-0, κέρδισε εκτός έδρας. Έτσι, και το δεύτερο γκολ μπήκε και πολύ στο τέλος. Έτσι, ουσιαστικά το παιχνίδι ήταν στο 0-1 και στα τελειώματα έγινε το 0-2. Δεν μας τα είπε καλά χθες η αγαπημένη μας Eindhoven, όπου εντάξει, είχε, ήταν ένα μάτς, έτσι λίγο που το είδα, ήταν ένα μάτς που είχε φάσεις ομολογουμένως. Στο δεύτερο ξυπνήσαν λίγο αργά τα παλικαράκια της Eindhoven εκεί για να τελειώσουν το μάτς, κάναν τα δύο γκολ, μετά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ και μείναμε εκεί στο άντερ. Έτσι, όσον αφορά πάντως η Juventus, τουλάχιστον μας δικαίωσε στο χθεσινό παιχνίδι με την Νάπολη, κέρδισε και βγήκε ένα σημείο το οποίο θεωρώ ότι παίχτηκε από πολύ κόσμο γενικά ο άσος της Juventus χθες, γιατί ήταν και σε καλή απόδοση, έτσι, στο ντέρμπι με την Νάπολη. Τώρα εντάξει, η γκέλα της Μπαρτσελώνα, νομίζω ότι πολύ λίγοι επιλέξαν τον Άσο στην Μπαρτσελώνα. Τώρα στο live βέβαια, βλέποντας το παιχνίδι, σίγουρα πήρε ποντάρισμα η Μπαρτσελώνα και το over στο παιχνίδι πήρε ποντάρισμα, σαφέστατα. Και όσο περνούσε η ώρα παίζονταν ακόμα περισσότερο, κυρίως από το over, αλλά και ο Άσος. Αλλά η Μπαρτσελώνα με την Bilbao έμεινε στο 1-1 τελικά χθες. Και αυτό είναι που λέγαμε και χθες με τον Δημήτρη τον Δαναξή, που θα τον έχουμε στη συνέχεια εδώ στην εκπομπή, ότι κυρίως στην Ισπανία πλέον δεν μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος για τα φαβόρη. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα έχει κάνει τρεις γκέλες συνεχόμενες. Το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ρεάλ Αθλέτικο, έμεινε στο 0-0. Έτσι, με τη Ρεάλ να έχει ευκαιρίες, να είναι γενικά καλύτερη, αλλά έμεινε στο 0-0. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι μεγάλες ομάδες, έτσι, η Μπαρτσελόνα είπαμε ότι έκανε τρεις γκέλες συνεχόμενες. Είναι δύσκολο το Ισπανικό φέτος, δεν είναι τόσο εύκολο όσο παλιά, όσο τα προηγούμενα χρόνια. Οι ομάδες είναι λίγο περίεργες. Θα κάνουν κάποιο σερί βέβαια καλές ομάδες, οι μεγάλες, αλλά μέχρι στιγμής έχουν προβλήματα. Έτσι. Και υπήρχαν και αποδοκιμασίες και στην Μπαρτσελόνα, υπήρχαν αποδοκιμασίες και στη Ρεάλ. Ο κόσμος εκεί φώναζε το όνομα του Κριστιάνο στον αγώνα της Ρεάλ με την Ατλέτικο. Γενικά δηλαδή δύο μεγάλες Ισπανίες έχουν θέματα. Έτσι. Το ντέρμι να πούμε στην Αγγλία έληξε στο 1-1 με τη Λίβερπουλ να ισοφαρίζει προς το τελευταίο, στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Στάριτς. Η Λίβερπουλ που δεν κέρδισε μεν, αλλά δεν έχασε. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα του Κλοπ. Ένα παιχνίδι που πήγε στο γκολ-γκολ. Εντάξει, εδώ ήταν δύσκολο το μάτς ομολογουμένως να το διαβάσεις. Πολλοί επέλεξαν τον Άσο λόγω και απόδοσης, λόγω και του μεσοβδόματο που κέρδισε η Chelsea τη Liverpool για το League Cup βέβαια. Πολλοί επιλέξανε, κάποιοι ίσως να επιλέξαν και τον goal-goal, το οποίο έδειχνε μια καλή επιλογή. Αλλά γενικά είναι ντέρμπι στην Αγγλία. Τα ντέρμπι, ειδικά τόσο νωρίς, είναι δύσκολο να τα προβλέψεις. Έτσι, να πας με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Μια επιλογή, ξαναλέω, μπορεί να είναι το goal-goal, γιατί και οι δύο ομάδες και δέχονται και βάζουν goal. Έτσι, και θα ήταν μια καλή επιλογή. Βγήκε βέβαια δύσκολα το συγκεκριμένο σημείο, το goal-goal, στο 89, αλλά σημασία έχει ότι βγήκε. Έτσι.
Όσον αφορά το ντέρμπι της αιώνιας πόλης, για να κάνουμε έτσι λίγο μια αναδρομή στα χθεσινά ντέρμπι, εντάξει, η Ρώμα το κέρδισε σχετικά εύκολα. Η Λάτσιο σοφάρισε κάποια στιγμή σε ένα-ένα, αλλά η Ρώμα πολύ γρήγορα πήρε κεφάλι στο σκορ πάλι με ένα πολύ ωραίο σουτ φάουλ του Κολάροφ. Και η συνέχεια βέβαια ανήκει στη Ρώμα, η οποία πήρε την νίκη σε αυτό το ντέρμπι και ομολογουμένως πήρε και ψυχολογία. Και εδώ βέβαια και ο Άσος επιβεβαιώθηκε, που ήταν ένα σημείο το οποίο είχε καλή απόδοση και μπορούσε να παιχτεί, και φυσικά το over. Έτσι, το οποίο ναι, μεν ήταν χαμηλό, αλλά το over πάντα σε αυτά τα ντέρμπι είναι μια βασική επιλογή. Έτσι, γιατί τα Ρώμα Λάτσιο πάντα έχουν, σχεδόν όχι πάντα, αλλά πολλές φορές έχουν γκολ. Πολλές φορές έχουν γκολ. Έτσι, οπότε ήταν μια καλή επιλογή και η χθεσινή, το χθεσινό over στο Ρώμα Λάτσιο. Λοιπόν, έτσι μια γενική αναφορά από τα χθεσινά, όπου είπαμε ότι βγήκαν κάποια σημεία, τουλάχιστον αφορά την δικιά μου επιλογή, την τριάδα, κολλήσαμε στην Eindhoven στο over, έριξε 0-2, βγήκε όμως εύκολα και ο Άσος Γιουβέντους και το over στο Ρώμα Λάτσιο, έτσι που ήταν δύο καλές επιλογές. Θεωρώ ειδικά ο Άσος Γιουβέντους σε αποδόση εκεί στο 95-97 ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή σε άλλα ντέρμπι δεν νομίζω άντευε στη Γιουβέντους εντός έδρας σε τέτοια απόδοση. Έτσι. Και αυτό ήταν πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για να μας οδηγήσει στο να πάμε στην Γιουβέντους, στην επιλογή της Γιουβέντους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο σημερινό κουπονί στα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω εδώ, γενικά έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και Ισπανία 3. Να τα δούμε λίγο. Να τα δούμε λίγο τις αναμετρήσεις. Κάποια τελικά να δούμε που είχαμε πιο νωρίς. Λοιπόν, στην Κίνα να πούμε ότι η Ταϊτζίν έχασε 0-3 από την Λιφάν στην Κίνα. Χαμηλές κατηγορίες Γερμανίας, επίσης είχαμε το Βέντελερ με τη Βικτόρια Αμβούργου, ήταν στο, είναι στο 3-3 τελικό αποτέλεσμα, 3-3 λοιπόν, Βέντελερ Βικτόρια Αμβούργου 3-3. Λοιπόν, πιο πάνω, Καζακστάν, που βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν την είχαμε και στο κουπόνι, την συγκεκριμένη κατηγορία. Να το δω λίγο, ναι, κανονικά παίζουμε και Καζακστάν λοιπόν. Στο Καζακστάν λοιπόν είχαμε Κιζιλχάρ με την Καϊσάρ 1-0. Η Τρίς Παλντοβάρ με την Ατιράου 1-0. Σαχτόρ Καραγκανή με την Οράλ 1-0. Έτσι, αυτά τα αποτελέσματα για την κατηγορία του Καζακστάν, την πρώτη κατηγορία. Στους νέους, όσον αφορά την Ελλάδα, ο Άρης έχασε 3-0 από τον Αστέρα Τρίπολης. Άρης Αστέρα Τρίπολης 0-3 λοιπόν, στην ΚΑΠΑ 19 την ελληνική. Και πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε τώρα στο κουπόνι στοιχήματος, τι παιχνίδια παίζουν. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Λευκορωσία. Σμολεβίτσι με την Τορπέντο είναι στο 0-1. Δανία πρώτη κατηγορία, Βέντισελ με την Κοπενχάγη 0-1. Συνεχίζουμε πιο κάτω τα παιχνίδια. Έχουμε Ουέσκα Τζιρόνα 0-1. Στην πριμέρα διβιζιόν εκεί είμαστε στο 70. Η Ουέσκα, η οποία προηγείται, η Τζιρόνα, συγγνώμη, η οποία προηγείται 0-1. Τη Ουέσκα από το πρώτο ημίχρονο, ο Στουάνιος σκόρε στο 37 για τους φιλοξενούμενους. Δεύτερη Ισπανίας, Αλκορκόν Ρεάλ Οβιέδο 2-0. Τρίτη Ισπάνια, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Β με την Σαν Μαρτίνο 1-0. Ρέγγες Μπούργος 2-0. Αθλέτικο Μπαλεάρες Κονκουένσε 2-0. Έμπρο Αλκογιάνο 0-0. Εσπανιόλ Β Εχέα 2-0. Βιγεράλ Β Σαμπα Ντελ 3-1. Ντόν Μπενίτο με την Αθλέτικο Μαλαγκουέγκο 2-0. Ήμπιζα Ρεκρετίβο Έλβα 0-0. Παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Ολλανδία πρώτη κατηγορία, Χέρακλες Έμεν 2-0 το παιχνίδι. Και έχουμε τώρα πέναλτι. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι για την Έλβα. Για να δούμε.
Έχουμε λοιπόν πέναλτι στο Ισπανικό και έχουμε τον γκολ. 1-1, ισοβαρίζει λοιπόν η Ουέλβα με πέναλτι στο 72. Ουέλβα Τζιρόνα, συγγνώμη, 1-1. Ο Μελέρο, Γκονζάλο Μελέρο είναι ο σκόρερ για τους γηπεδούχους. Ουέλβα Τζιρόνα, 1-1 λοιπόν στο Ισπανικό παιχνίδι που έχουμε για την Πριμέρα Διβιζιόν τον νωρίς. Είπαμε για την Ολλανδία, Heracles Emmen 2-0. Στην Ιταλία ημίχρονο, Μπολόνια Ουντινέζε 1-1 το παιχνίδι. Προηγήθηκε Ουντινέζε στο 32, ισοφάρισε Μπολόνια στο 42. Τουρκία ημίχρονο, Σίβασπορ Μπρούσασπορ 1-0. Πιο κάτω έχουμε, δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν ξέρω και τις κατηγορίες, αν τις βάζει όλες. Τώρα τα παιχνίδια τα λέω με βάση το κουπόνι του ΟΠΑΠ που έχει πάρα πολλά βέβαια μέσα. Αν υπάρχει κάτι που ξεχνάω, μπορείτε να μου το στέλνετε σε μήνυμα και να μου λέτε τι θέλετε συγκεκριμένα. Έτσι. Μπορώ να πω ότι βλέπω εδώ. Ναι, πάμε λίγο να δούμε τα υπόλοιπα. Τα οποία έχουμε. Στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Καρλ Ζέις Ζένα με την Όσναμπρικ είναι στο 0-0. Καζαχστάν πρώτη κατηγορία. Καεράτ Αλμάτι με την Ακτόμπε 3-0. Στη Ρωσία, γκολ αυτή τη στιγμή για την Αντζίμα Κασκάλα, Αντζίμα Κασκάλα, Ζενίτ 1-0. Δεύτερη Ρωσία, Στούμεν με την Γιάροσλαβ 2-1. Τρίτη Ισπανίας, Λας Πάλμας Ατλέτικο με την Ίντερ Ντε Μαντρίτ στο 0-0. Στην αγαπημένη μας Ταϊλάνδη, Τζιανκράι United με την Ουμπόν United 1-1. Σακοτάι με την Muang Tong United 0-1 το παιχνίδι. Δεύτερη Τουρκίας, Ισταμπούλ Σπορ, Μπολού Σπορ 0-2. Ουκρανία, έχουμε τον αγώνα Ντέσνα, Βόρσκλα 0-1. Συνεχίζουμε πιο κάτω, Σβάιτε Λίγκα ξεκίνησε τώρα με το Δυναμό Δρέζης Γκρόιτερ Φίρτ, Αμβούργο Σεν Πάολι, Σαντάουζεν με την Μάγκεμπουργκ. Αυτά όλα τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Ξεκίνησαν τώρα αυτά τα μάτς. Αυτά όσον αφορά το στοίχημα, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα σημεία τα οποία έχουμε, τα αποτελέσματα. Από ό,τι βλέπω εδώ, χρήση του VAR κάνουν στην Ισπανία για να δουν για το πέναλτι που σφίχτηκε πριν από λίγο. 1-1 το σκορ. Στο 74, Ουέσκα Τζιρόνα 1-1 το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, έτσι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα έχουμε και Δημήτρη Αναξία εδώ πέρα να μιλήσουμε για τα σημερινά, να δούμε τι βλέπει και αυτός, τι γίνεται, πώς τα αξιολογούμε τα σημερινά παιχνίδια. Να πω εγώ ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και γραμμές, ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός που έχουμε αναφέρει σε κάθε εκπομπή. Έτσι, μια δεκάρα Paysafe, την οποία δίνουμε εδώ από την εκπομπή. Είτε βγαίνετε στον αέρα και λέτε τις εκτιμήσεις σας, τι θα παίξετε, είτε μέσω μηνυμάτων, FM και το μήνυμα στο 54526. Οι σωστές εκτιμήσεις, οι σωστές προβλέψεις θα μπουν στην κλήρωση για την δεκάρα την Paysafe. Αν δεν υπάρχει καμία, μπαίνουν όλοι στην κλήρωση. Αν υπάρχει μία, κερδίζει αυτόματα αυτός που θα έχει την μία. Να πω ότι η δεκάρα Paysafe είναι μια προσφορά από το καφέ Μπαρ Πικολίνο στο κέντρο της πόλης, εκεί Δημήτρη 150, έτσι εκεί στο πάρκο πριν φτάσετε στο τρίο ξενείο. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί από το πρωί για καφέ και το βράδυ βέβαια ποτάκι και όλα τα παιχνίδια, ό,τι αθλητικό και είναι, το βλέπετε εκεί. Καφέ Πικολίνο, εκεί Δημήτρη 150 και ο υπεύθυνος του Αλέξανδρος θα φροντίσει για τα πάντα. Παρακολουθείτε τα παιχνίδια σας όλα εκεί πέρα, όλα τα μάτς φυσικά. Και άμα έχει καλό καιρό και στο πάρκο βγάζει και οθόνες και τα παρακολουθείτε και εκεί, πολύ ωραίο το μέρος. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν τώρα. Δεν βλέπω κάποιο τελικό, ούτε κάποια αλλαγή τελευταία. Η τελευταία αλλαγή είναι το γκολ της Ουέλβα, Ουέλβα Τζιρόνα 1-1. Η Ουέλβα είχαν και μια καλή φάση τώρα στο 75 να κάνει την ανατροπή. Πάμε λοιπόν σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα όσον αφορά το στοίχημα, τα σημερινά παιχνίδια, να δούμε τι γίνεται, πού θα κινηθούμε όσον αφορά το κουπόνι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, έφτασαμε και εδώ και πάλι. Λίμπερο, γκουρού τη γειτονιά. Μιλάμε μόνο για στοίχημα. Πάμε να δούμε λίγο τελικά πριν έχουμε την επικοινωνία μας με τον Δημήτρη. Λοιπόν, να
συγγνώμη, να δω λίγο τα τελικά αποτελέσματα. Το ισπανικό που τελείωσε πριν από λίγο. Καταρχήν είχαμε τελικό στην Σεκούντα Διβιζιόν, Αλκορκόν Ρεάλ Οβιέδο 2-0. Τελικό επίσης είχαμε, για να δω λίγο, ναι, τελικό είχαμε επίσης στο τρίτη κατηγορία, πάμε λίγο Ισπανίας, Deportivo La Coruña Β, Σαλματρίνο 1-0, Έμπρο Αλκογιάνο 0-0, Ρεάλ Σπανιόλ Β με την Αιχαία 2-0, Ντόν Μπενίτο με την Αθλέτικο Μαλαγκουένο 2-0. Τα παιχνίδια αυτά στην τρίτη κατηγορία. Στην Πριμέρα Διβιζιόν, Ουέσκα Τζιρόνα 1-1 το παιχνίδι ολοκληρώθηκε εκεί. Έτσι είπαμε, προηγήθηκε η Τζιρόνα στο πρώτο ημίχρονο, σοφάρισε Ουέσκα με πέναλτι στο δεύτερο. Παρέμεινε το παιχνίδι εκεί στο 1-1. Δεύτερη Ρωσία, Σιμπίρνο Νοβοσιμπίρσκα με την Καλίνιγκραντ 2-1 τελικό αποτέλεσμα επίσης. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ γενικά και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Ολλανδία, Χέρακλες Έμεν 2-1 πλέον το παιχνίδι, μείωσαν οι φιλοξενούμενοι. Επίσης έχουμε τελικό ανατροπή στην Δανία, Βέντισελ Κοπενχάγη 2-1, από 0-1 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Τρίτη Ισπανία, Αστρατιώτικο Μπαλεάρες με την Κονκουέσε 2-1, Βιγεράλ Βίτα Σαμπατέλ 4-1 τελικό, ενώ περιμένουμε τελικό στο Ίμπιζα, Ρεκρετίβο Βουέλβα 1-0 είναι το παιχνίδι, εκεί περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Δανάκτση, έτσι τον άμεσο συνεργάτη της εκπομπής, για τα στοιχηματικά μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Σαμάτη, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Ωραία έχει μέρα σήμερα, έτσι. Ομάδα, Ναι, έχει Ίμπιζα ομάδα, ναι. Έτσι, έτσι, άκουγα που την έλεγες. Ωραία μέρα σήμερα, έτσι, μετά το χθεσινό. Καλό ήταν, καλό ήταν. Έτσι. Ήταν ωραία η νίκη αυτή και καλή εμφάνιση σχετικά. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε βέβαια να ενημερώσουμε, καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για το Ρώμα Λάτσιο, έτσι. Ναι. Και οι δύο ναι. Ρώμα είμαστε και μιλάμε για το Ρώμα Λάτσιο φυσικά, το χθεσινό. Ναι, και τον γκολ του Κολάροφ εκεί ωραίο ήταν. Βέβαια το τείχος ήταν λίγο τραγικό, να πω την αλήθεια. Ναι. Έτσι, αλλά και το σούτ και ήταν. Και ευτυχώς το διέκρινε ο Σέρβος. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ήταν καλή νίκη που την ήθελε η Ρώμα. Έτσι και στοιχηματικά νομίζω και το γκολ. Και το γκολ βγήκε και το over βγήκε. Και ο Άσος ναι. Αν προτιμήθηκε. Που ήταν και μια Άσος, λογική. Έτσι, που ήταν μια λογική επιλογή βγήκε. Έτσι, γενικά δηλαδή το παιχνίδι βγήκαν γενικά τα σημεία του. Έτσι. Ναι. Γενικά τα ντέρμπι πήγαν σχετικά καλά και όσον αφορά βέβαια τα γκολ και τον ρυθμό των αγώνων πλην του Real Atletico που απογοήτευσε. Ναι, έτσι ναι. Έμεινε στο 0-0, δεν μπήκε ούτε ένα τέρμα, λίγες οι φάσεις εκατέρωθεν. Προφανώς μετά και την γκέλα της Μπαρσελόνα απέναντι στην Μπιλμπάο δεν θέλησαν οι δύο ομάδες να ρισκάρουν. Σου λέει καλός είναι και ο πόντος, να μείνουμε όλοι εκεί μπροστά στους ίδιους βαθμούς και βλέπουμε στην συνέχεια η Μπαρσελόνα η οποία σταμάτη έκανε πάλι την ζημιά στο παιχτικό κοινό, διότι κακά τα ψέματα νομίζω ότι στο live θα παίχτηκε για να τροπεί την Μπαρσελόνα. Και ανατροπή και το over. Ναι. Θα παιχτήκαν όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παιχτήκαν όλα και το over και και η ανατροπή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι κυρίως εντάξει, θα μου πεις η Μπιλμπάο δεν μπορούσε στο τέλος να κάνει κάποιες φάσεις. Αλλά νομίζω ότι και τα δύο σημεία παίχτηκαν πάρα πολύ. Και το over δηλαδή ναι. και ο Άσος. Ειδικά και όταν μπήκε και ο Μέση, γιατί ο Μέση δεν ξεκίνησε ουσιαστικά. Έτσι. Το παιχνίδι. Νομίζω ότι μετά παιχτήκαν πολύ τα συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν δικαιώσαν και πάλι η Μπαρτσελόνα. Είναι αυτό που λέγαμε σε κάποια φάση στα μάτια χθες, ότι αυτές οι αποδόσεις δεν σημαίνει ότι θα περάσουν και μάλιστα εύκολα. Έτσι ήταν μια απόδειξη ότι αν η ομάδα δεν πατάει καλά, όπως είναι η Μπαρτσελόνα στην προκειμένη περίπτωση, αυτές οι αποδόσεις είναι προς αποφυγή και αποδείχθηκε εντός αγωνιστικού χώρου με την Μπαρτσελόνα ήδη μέσα σε μια εβδομάδα να κάνει τρεις γκέλες. Φαντάσου, ας πούμε, πόσους έχει καταστρέψει, κυρίως βέβαια παίχτες που παίζουν μεγάλα πακέτα, η Μπαρτσελόνα μέσα σε μια εβδομάδα που ναι, ναι. Γκέλαρε και τις τρεις φορές απέναντι στις ομάδες πραγματικά
που τις είχε, όχι τόσο χθες, γιατί η Bilbao εντάξει είναι πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη, περισσότερο από τις προηγούμενες δύο αγωνιστικές με Λεγκανές και Χιρόνα. Χθες ήταν όλα τα ντέρμπι, σήμερα στα μάτια κάποιο σπουδαίο παιχνίδι δεν έχουμε. Και είδα ένα ωραίο πετυχημένο έτσι σκέτς με έναν, μια φιγούρα στεναχωρημένη και λέει σήμερα λέει θα δούμε λέει το Πέρλι Κάρδι ξέρω εγώ. είναι διαφορετικό το σκηνικό σε σχέση με χθες. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε εδώ κάποια, έχει μεγάλη το ενδιαφέρον και το ΠΑΟ και το Ολυμπιακός ΠΑΟ προφανώς στο ντέρμπι και οι φίλοι του Άρη με το παιχνίδι με τον Ασέρα Τρίπολης και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον έτσι ξεκινώντας από τα μάτς στην Ελλάδα. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ προφανώς και είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για να πούμε κάποιο σημείο, για να δώσουμε κάποιο σημείο. Η έδρα προφανώς χρήζει φαβορεί τον Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο συμπαγής ομάδα, πιο έτοιμη. Έτσι ίδιο σύνολο εδώ και ένα-δύο χρόνια η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι συμβιβαστική η λύση των 2 έως 3 γκολ. Νομίζω δεν θα ξεφύγει παραπάνω, είναι ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι 2 γκολ θα τα έχει. Το παιχνίδι τώρα θα είναι 1-1, θα είναι μια νίκη της ομάδας με 1-2 ξέρω εγώ, κάτι κάπως έτσι με 2-1, κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Όσον αφορά τον Άρη, αρκετοί περιμένουν ίσως κάτι καλό από τον Αστέρα Τρίπολης, διότι τον έχουμε δει να δυσκολεύει και να χάνει πολύ δύσκολα από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Κέρδισε τώρα 2 φορές τον Απόλλωνα Σμύρνης εντός έδρας σε πρωτάθλημα και κύπελο. Προφανώς και το μάτσα είναι δύσκολο για τον Άρη, αλλά εδώ καλείται να βγάλει χαρακτήρα που λέμε μετά από την ήττα στις Οσημάδες και την Ισοπαλία στην Τούμπα μεσοβδόμαδα. Εδώ δεν έχω και πολύ φωνή να σου πω την αλήθεια στα μάτια, ούτε με τα γκολ δεν βγάζω κάποια άκρη. Βεβαίως και δεν αναμένεται να ανοίξει και πολύ. Ο καιρός εδώ στην πόλη μας δεν είναι και τόσο καλός, έτσι μπορεί να βρέχει εκείνη την ώρα. Προς το άντερ συγκλίνω, αλλά μέχρι εκεί. Mm. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι, γιατί και ο Αστέρας έχει δείξει ότι μπορεί να κοντράει ομάδες μεγάλες και εκτός έδρας κιόλας. Ναι, είναι δύσκολο, ομολογουμένως είναι δύσκολο το παιχνίδι του Άρη, όπως και του ΠΑΟΚ. Και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για μένα είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρο ότι πάει προς ένα σημείο. Έτσι, αν έβαζα λεφτά στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μάλλον θα βάζα στο over. Να πω την αλήθεια. Ναι. Δεν θα προτιμούσα κάτι άλλο να βάλω λεφτά. Αν έβαζα κάπου λεφτά στοιχηματικά, θα βάζα στο over γιατί. Ναι, είναι... και αξίζει. Άμα το πάμε βάση απόδοση, αν αξίζει κάτι, είναι να ασχοληθεί με τα γκολ και να περιμένει οι φάσει να γίνουν τέρματα. Γιατί να σου πω την αλήθεια, δεν περιμένω και πάρα πολλέ φάσει, ειδικά σε τέτοιου είδου παιχνίδια όπου σκοπιμότητα και πολύ παραπάνω στην Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά σε τιμέ outsider το over, ναι, γιατί όχι. Είναι και πώς το βλέπει ο καθένας το παιχνίδι. Ναι. Είναι και ξέρεις, είναι και παιχνίδια τα ντέρμπι του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια έχουν και γκολ γενικά. Ναι, έχουν πλάκα-πλάκα. Ναι, έτσι, οπότε δηλαδή είναι μια, μπορείς να πεις, μια επιλογή που μπορείς να βάλεις. Τώρα τον Άρη, αν έπαιζα κάτι λόγω έδρας, τον Άσο, γιατί θεωρώ το 2-15-2-20 που παίζεται, νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή. Έτσι, βέβαια, οι εταιρείες παίρνουν ως τέτοιο το γεγονός ότι ο Αστέρας προέρχεται από καλά αποτελέσματα. Ο Άρης έχει τη στάμπα του νέου φώτης του και οι εταιρείες το βλέπουν και έτσι. Αν έπαιρνα κάτι, να σου πω ναι, αν έπαιρνα κάτι, θα έπαιρνα τον Άσο. Έτσι. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή, δηλαδή, να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Έτσι. Okay. Και επιστρέφουμε. Μείνε στη γραμμή. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Λοιπόν, να επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον Δημήτρη, να πω. Για τους φίλους ότι της Βάιτε Λίγκα στο 36 είναι όλα στο 0-0, έτσι κουλούρι απόλυτο σε όλα τα παιχνίδια της Βάιτε Λίγκα. Και το ιταλικό από τα σημαντικά παιχνίδια, το Μπολόνιο Ντινέζι είναι στο 1-1, το παιχνίδι Σίβας Προμπούσας Πορ 1-0 στην Τουρκία. Αυτά από ό,τι βλέπω, τώρα δεν έχει ξεκινήσει κάποιο έτσι, τρομερό φοβερό παιχνίδι, τώρα κάτι μικρές Γερμανίες και αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Έτσι, και έλεγα λοιπόν, Δημήτρη είναι στον αέρα, Δημήτρη με ακούς? Ναι. Ωραία. Και έλεγα λοιπόν ότι αν έπαιζα κάτι στο Άρης Αστέρας, έτσι ο Άσος από ό,τι βλέπω τώρα εδώ στοίχημα είναι στο 2.25, 3.15 το hit, 3.45 το διπλό, με το over στο 2.50 και το under που επισήμανε στο 1.50.
Ναι, under. Χαμηλό είναι. Έτσι, κοίταξε, είναι ένα μηδέν το βλέπω. Ένα-ένα, ναι. Κάπου εκεί, μέχρι ένα-ένα. Ναι, 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 ναι. Είναι χαμηλό γιατί. Για κάτι παραπάνω. Βρέχει κιόλας, να πούμε την αλήθεια. Έτσι, βρέχει. Βρέχει, ο Άρης είναι ομάδα με καλή αμυντική προσήλωση. Ένα γκολ με το Ζόρι έφαγε αυτόν γκολ κιόλας με τον Πας Γιάννενα. Οπότε κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη. Και εγώ πιστεύω ότι μια επιλογή καλή είναι το under. Ναι. Είναι το under μια καλή επιλογή, γιατί και εγώ πιστεύω εκεί θα κινηθεί το παιχνίδι. Έτσι. Είναι, αλλά είναι μικρό βέβαια, 1.50, εντάξει. Είναι χαμηλό, ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι και κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, είναι δύο σοβαρές ομάδες και αμυντικά είναι σοβαρές, οπότε δεν μπορείς και να το κληρωθείς και παραπάνω. Βέβαια, όσον αφορά τα άλλα δύο μάτς της Super League, δεν θα με επαναξενεύσει αν έχουν και τα δύο ισόπαλα και το Απόλλωνος Μήνης Πανιώνιος που έχουμε τώρα στις 4 η ώρα και το Λεβαδιακός Ατρόμητος στις 6:15. Γενικά σε όλη την Ελλάδα γνωρίζουμε και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οπότε νομίζω ότι αν εκεί το παιχνίδι, τα παιχνίδια πάνε εκεί στο 0-0-1-1 προς το 70, το ρίσκο θα είναι χαμηλό. Αυτά για την Super League, κάτι πολύ ξεκάθαρο δεν υπάρχει, ίσως το άντε του Άρη με τον Ασέρα Κλειπολής να μπαίνει έτσι σε μια τριάδα για κλείσιμο. Στο ντέρμπι εγώ προσωπικά βλέπω το 2-3 γκολ. Εσύ καλό βλέπεις το over, κάπου εκεί όσον αφορά. Και αυτό βέβαια, να πούμε Δημήτρη εδώ, έτσι να επισημάνουμε στον κόσμο, και αυτό βέβαια έχει να εξαρτηθεί με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, γενικά στην Ελλάδα καιρικές συνθήκες λόγω των τυφώνων, κυκλών, όπως λες, πες τα, δεν είναι καλές, υπάρχει πολύ βροχή. Οπότε αυτό δεν επηρεάσει τα γήπεδα ως ένα βαθμό. Εντάξει, το Καρασκάκι είναι καλό. Καλό γήπεδο, έτσι, αλλά πάλι άμα βρέχει εδώ και δύο μέρες, ξέρω εγώ. Έχει μονάχα αέρα, 1002. Ναι, ναι, δεν έχει θέμα. Οπότε λίγο προσοχή γενικά στα παιχνίδια εδώ. Δεν είμαστε Αγγλία που έχουν μάθει να παίζουν με αυτές τις συνθήκες. Και δεν καταλαβαίνω. Ούτως ή άλλως δεν προκύπτει και κάτι το σοβαρό στα μάτια. Τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Είναι ισορροπημένα πολλά λόγω. Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να δείχνουν, ας πούμε, στο Λεβαδιακός Ατρόμητος να είναι ο Ατρόμητος ανώτερος, αλλά οι έδρες αντισταθμίζουν λίγο κάπως τα πράγματα, οπότε δεν προκύπτει κάτι στην Ελλάδα. Γενικά το πρόγραμμα στα μάτια δείχνει δύσκολο σήμερα, καθώς οι μεγαλύτερες ομάδες παίζανε χθες, διότι έχουμε μεσοβδόματα του Champions League, οπότε έχουμε ξεμείνει με κάποια άλλα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε με την Ιταλία που μας δίνει δύο επιλογές. Προσωπικά στο Κιέβο Τωρίνο θα πάμε με το goal goal. Διότι η Κιέβο έχει ακόμα τους μείω, νομίζω, από την τιμωρία. Δεν της μένει κάτι άλλο από το να επιτεθεί εντός έδρας απέναντι στην Τωρίνο. Η φιλοξενούμενη είναι αρκετά ποιοτική ομάδα. Νομίζω ότι το goal goal έχει τύχες και πληρώνει σχετικά καλά. Νομίζω και γύρω στο 1.90. Ναι, Κιέβο είναι ακόμα στο μείον 1, ναι. Κιέβο, έτσι. Ναι, 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 οπότε πρέπει να επιτεθεί. Τωρίνο είναι πιο καλή και αυτή πιστεύω μπορεί να σκοράρει, οπότε το 1.90 στο goal goal νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για σήμερα που δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Στο Φιωρεντίνα Αταλάντα για μένα είναι μια πραγματική κρυπή. Μπορεί η Αταλάντα να μην πατάει καλά τελευταία, αλλά είναι μια ποιοτική ομάδα και θα την κάνει τη ζημιά της αργά ή γρήγορα. Προφανώς λόγω της ποιότητας των δύο ομάδων και εδώ τον goal goal δείχνει μια πιθανή επιλογή, ενώ η Φροσινόνε, η οποία μάλλον δεν κάνει για αυτήν την κατηγορία, έχει μια ισοπαλία, αλλά να πούμε ότι δεν έχει σκοράρει καν, δεν ξέρω αν το κάνει σήμερα απέναντι στην Τζένοα. Πάντως η φιλοξενούμενη είναι κατά πολύ ανώτερη ομάδα και νομίζω ότι το διπλό έχει τύχες, είναι μια από τις επιλογές που μας απασχολούν σήμερα. Ελπίζω να μην γίνει έκπληξη εδώ, έτσι, και ξυπνήσει καμιά Φροζινόνε που δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εκεί γύρω στο 2-20 η Τζένοα είναι από τα καλά σημεία της ημέρας. Δύσκολο το Πάρμα Έμπολη με ελαφρό προβάδισμα στην έδρα. Και το Σασουόλο Μίλα. Εδώ η Σασουόλο είναι από τις ομάδες που εκπλήσουν στην Σεριά μέχρι στιγμής, αλλά δεν ξέρω, δεν την έχω να πηγαίνει και για πολύ παραπάνω εδώ. Άλλες και άλλες ομάδες κάνουν γκέλες στην Ιταλία. Απέναντί της η Μίλαν, η οποία δεν πατάει πολύ καλά, αλλά είναι Μίλαν. Μπορεί με την φανέλα να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν βλέπω να χάνει σήμερα στην έδρα της Σασουόλο. Και να σου πω την αλήθεια, είμαι 50-50 στο χί και στο διπλό στα μάτια. Ναι. Μάλλον θα περιμένω εκείνη την ώρα και το ένστικτο θα με οδηγήσει. Πάντως βλέπω να μην χάνει σήμερα.
η Μίλαν. Εγώ από Ιταλία, έτσι που ξεκινήσαμε από εκεί, είμαι μαζί σου στην Τζένοα. Και εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, το Φροζινόνε δεν είναι. Νομίζω θα είναι όπως κάθε χρονιά, ας πούμε, υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν κουνιέται από εκεί κάτω. Ναι. Από την τελευταία θέση, νομίζω εκεί είναι Φροζινόνε. Έτσι, η Τζένοα έχει δείξει ότι έχει μια ομάδα η οποία μπορεί αυτά τα παιχνίδια να τα παίρνει. Ναι, άμα θέλει φέτος να κάνει το κάτι παραπάνω, αυτά τα μάτς πρέπει να τα παίρνει. Έτσι. Αλλιώς αυτό, θα αυτό είναι πάλι εκεί περίπου στα μέσα του βαθμού. Αυτό είναι ένα τεστ για την Τζένοα, γι' αυτό και εγώ την έχω στις επιλογές μου. Έτσι, γιατί θα δείξει η Τζένοα ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω σήμερα ή αλλιώς ότι θα είναι μια μέτρια ομάδα την οποία δεν αξίζει να πολύ ασχολούμαστε. Έτσι δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο. Γιατί εγώ προσωπικά να πω την αλήθεια, ομάδες που μπαίνουν στη λογική, παίζω για την κατηγορία και παίζω για να σωθώ και αυτά, δεν τις πολύ εμπιστεύομαι. Έτσι δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ προτιμώ να παίξω μια ομάδα η οποία πάει να βγει Champions League ή πάει να πάρει πρωτάθλημα, πάει να βάλω τα λεφτά μου, παρά να βάλω μια ομάδα η οποία θα πέσει. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Είναι σήμερα νομίζω κομβικό το παιχνίδι για την Τζένοα, γιατί θα δείξει ότι είναι στο επίπεδο του παραπάνω. Σωστό. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ξεκάθαρα πράγματα. Άμα είναι για το επίπεδο παραπάνω, θα το δείξει σήμερα κοντά στη Φροζινόνε. Έτσι. Αν δεν είναι, θα κάτσει τα αυγά της και θα πάει όλη η χρονιά όπως πάει. Έτσι. Τελευταίο σωστά, παιχνίδι να πούμε. Η Φροζινόνε, τελευταίο παιχνίδι, έχασε 4-0 από τη Ρώμα περίπατο. Έτσι, πολύ εύκολο το, ναι. Το 4-0 της Ρώμα. Έτσι, δηλαδή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Όντως δεν υπήρχε καμία. Δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι, ναι, θα δούμε σήμερα. Από την άλλη πλευρά, η Τζένοα κέρδισε εντός έδρας 2-0 την Κιέβο στο πρωτάθλημα που είχαμε μεσοβδόμαδα. Έτσι, οπότε δείχνει να είναι. Δείχνει καλά να είναι. Έτσι, σε μια καλή κατάσταση. Έτσι, ναι, αξίζει. Είναι αξίζει ομάδα. Και νομίζω και η απόδοση 2-15, 2-20 που το βρίσκεις είναι μια καλή απόδοση. Ναι, εντάξει. Είναι μια σχετικά καλή. Είναι από τα σημεία που στην Ιταλία που θα μας απασχολήσουν. Υπάρχει ένας άσος στην Γερμανία πηγαίνοντας εκεί στην Zweite Liga. Πρόκειται για την Eintracht Frankfurtis απέναντι στο Hannover. Η Eintracht η οποία έχει μόλις μία νίκη στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Εντός έδρας είναι πάντα πιο ισχυρή μπροστά στο κοινό της. Απέναντι δεν είχα ένα φόβητρο. Το Hannover έχει. Οπότε νομίζω ότι έχει τύχες να πάρει την νίκη κοντά στο 2 ο άσος για την Eintracht Frankfurtis. Πολύ πιο δύσκολο το Augsburg-Freiburg, ίσως το goal-goal που χθες μας δικαίωσαν εκεί τα goal-goal που λέγαμε στα μάτια εκεί τα μεσημεριανά. Κάτι Gladbach, κάτι Wolfsburg, το Hoffenheim, Λειψία. Ευτυχώς μπήκανε τα goal και νομίζω ότι πληρώθηκε από εκεί πέρα αρκετός κόσμος. Οπότε κάτι ανάλογο περιμένουμε και στο Augsburg-Freiburg, ένα ωραιότατο goal-goal παρέα με τον άσο της Eintracht απέναντι στο Hannover. Είναι παιχνίδια που τουλάχιστον εδώ στη Γερμανία κάτι μας δίνει, αντιθέτως με την Ισπανία που δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ό,τι και να πούμε νομίζω ότι η Betis το βράδυ θα παιχτεί απέναντι στην Leganés, μ' αρέσει πολύ η Betis, όσες φορές την είδα, ακόμη και με τον Ολυμπιακό στο 0-0 στο Καραϊσκάκης. Προχθές έβγαλε διπλό στην έδρα της Χιρόνα με 1-0 στο πρωτάθλημα και αν και αυτή είναι ανήκει ας πούμε στην κατηγορία της Τζένοα ότι αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω προφανώς πρέπει να χτίζει σερί και αυτή η περίοδος είναι ιδανική για την ομάδα της Σεβίλης. Βέβαια αυτή βγήκε η Europa League φέτος, γιατί όχι να μην κάνει το βήμα παραπάνω διότι έχει πολύ καλό υλικό σε όλες τις γραμμές, καυτή έδρα για τα δεδομένα της Ισπανίας αυτή της Μπέτης. Για όσους φίλους επιλέγουν έτσι, τέτοια παιχνίδια γύρω στο 1.65-1.70 είναι από τα καλά συνήγματα σήμερα ο άσος της Μπέτης απέναντι στην ομάδα της Λεγκανές. Σωστό. Ναι, η Λεγκανές βέβαια κέρδισε την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες ότι αν είναι για να κάνει κάτι Μπέτης, τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα παίρνει. Όχι, είχε καλή ομάδα πέρα από όλα. Δηλαδή έτσι. Είναι ομάδες που κάποιες τις εμπιστεύεσαι, μπορεί να μην είναι από το πρώτο ράφι της Ισπανίας, να μην είναι η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα ή η Ατλέτικο, αλλά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει καλό υλικό σε όλες τις γραμμές, καλό προπονητή, είναι το έδρας, εντάξει, κάτι άλλο δεδομένο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα. Σωστό. Είναι ένα σημείο που όπως είπες και εσύ πιστεύω θα παιχτεί η Μπέτης σήμερα από τον κόσμο.
πάμε λίγο να δούμε ποιο άλλο πρωτάθλημα, τι άλλο να κοιτάξουμε. Ναι, η Γαλλία μας αρέσει. Πρέμερ τώρα δεν έχει το Cardiff Burnley τώρα, δεν ξέρω. Ναι, όχι. Η Γαλλία και μετά θα πάμε λίγο από Ελβετία και Τουρκία που έχουμε δύο διπλάκια. Στη Γαλλία υπάρχει το Lille Marseille. Η Lille ξεκίνησε πολύ δυνατά, έχασε μεσοβδομάδα και ίσως αυτή ήταν να την επηρεάσει, αν θυμάμαι καλά, απέναντι στην Marseille, η οποία είναι από τις ομάδες τις σταθερές, τις καλές της Γαλλίας, με δουλεμένο σύνολο από τον Ρούντι Γκαρσία, και θα βρίσκεται το βράδυ έτσι με ρίσκο στις επιλογές μας, γύρω στο 2.95 με 2.40, ίσως είναι και πιο χαμηλά πλέον, αλλά το διπλό της Marseille μας κλείνει το μάτι, γιατί ποντάρουμε επίσης μια πολύ δυνατή ομάδα. Και διπλά που παίζονται επίσης στα μάτι είναι το διπλό της Fenerbahçe μέσα στην έδρα της Rizespor όσον αφορά το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Η Fener δείχνει σιγά σιγά να βγάζει δοντάκια που λέμε, κερδίζοντας πριν δύο εβδομάδες την προηγούμενη έφερε χ με την Besiktas στο ντέρμπι 1-1, οπότε δείχνει λίγο να ξυπνάει με τον Κοκκού στον πάγκο της. Η Rizespor φέτος απογοητεύει πολύ κοντά στο διαράκι το διπλό της Φενέρ. Άλλες φορές θα ήταν πολύ χαμηλά, ναι, αν η Φενέρ ήταν σε καλύτερη κατάσταση, θα ήταν εκεί στο 1.70-1.80, βαριά. Οπότε τώρα νομίζω ότι είναι μια από τις καλές έτσι, επιλογές που ούτως ή άλλως παίζονται σήμερα, το διπλό της Φενέρ Μπαρτσέ. Από αυτά τα δύο που είπες, τα παιχνίδια που αναλύσεις τώρα. Και έχω και Βασιλεία στις 5 ώρα. Λουγκάνο Βασιλεία. Από αυτά τα δύο έπεσες, ναι, πάνω σε αυτά που πιστεύω και εγώ, με τη λογική ότι, ναι, το διπλό της Φενέρ. Για Φενέρ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Για Φενέρ, ναι, δεν ξέρω, και εμένα μου κάνει λίγο κλικ. Θα μου πεις και άλλη φορά την έδωσε και έβαγες τα μούτρα σου. Εντάξει. Άλλη μία με παίρνει να τη δώσω, γιατί τρίτη δεν έχει. Μια ακόμη ευκαιρία. Και στη Μαρσέγγ, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει το over. Της ναι, όχι, το Όβερ είναι πιο λογική επιλογή. Έτσι. Ναι, τώρα μια που το, ναι, που το είπε. Γιατί ναι, μεν η Μαρσέ ξεκίνησε καλά, ξέρω εγώ, δείχνει καλή, σε καλή κατάσταση και αυτά. Αλλά εντάξει, πιο, ας το πω, πιο εύκολο σαν σημείο θεωρώ το Όβερ από το διπλό. Στο παιχνίδι, ναι, της Μαρσέ. Σίγουρα, αυτό έτσι είναι το πιο λογικό. Ναι, ναι, έτσι το βλέπω, γιατί αυτή είναι η επιλογή και η τελική μου, η δικιά μου η τελική τριάδα. Έτσι, ωραία, είναι το διπλό της Τζένο, το διπλό της Φενέρ και το over στην Marseille, έτσι. Καλό φαίνεται. Καλό και φαίνεται να τα δούμε, γιατί χθες η Ατσικό μας την έκανε τη ζημιά στο 0-2. Ναι, ναι, 0-2 έμεινε εκεί. Καλά, πέρα. Το 2 το βάλε στο 92, εντάξει, ουσιαστικά 0-1. Ναι, όντως, όντως. Ήταν το μάτς. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, δεν είναι το ίδιο παραγωγικές οι ομάδες, ναι, δεν μπορούν να βάζουν παντού 3-4-5 γκολ. Δεν βάλαν και άλλοι, δεν βάλαν και άλλοι. Αυτό, ναι, άμα δεν βοηθήσει και οι άλλοι, είναι πιο δύσκολο, ναι, να γινόταν λίγο έτσι το θέμα. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Αλλά πιστεύω ότι και αυτά τα τρία τα σημεία, και όπως τα ανέφερες και εσύ, και το διπλό της Μαρσέγγ φυσικά έχει τύχει, σαφέστατα, γιατί είναι και μια ομάδα που έχει φανέλα στην Γαλλία, έτσι, δηλαδή μπορεί να βγει σε τέτοιες περιόδους. Και το διπλό της Φενέρ, νομίζω ότι είναι καιρός να ξυπνήσει και η Φενέρ. Δηλαδή, το ξεκίνημα ενός καλού σερί, θα δούμε. Σωστό. Είναι από τα σημεία που παίζονται σήμερα και βάση απόδοσης, και να μην το ξεχάσω και το δίπλο της Βασιλείας μέσα στην έδρα της Λουγκάνο. Η Βασιλεία μπορεί να μην είναι η ομάδα των προηγούμενων ετών, αλλά θέλει τουλάχιστον να είναι στην δεύτερη θέση. Μπορεί να είχε φάει αρκετά γκολ πριν κανένα δύο εβδομάδες από την Young Boys, αλλά αντέδρασε, κέρδισε μεσοβδόματα. Και απέναντι στην Λουγκάνο, που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, και η νίκη της Βασιλείας πληρώνει πάνω από 2, και αυτό το διπλό είναι υπό εξέταση. Υπάρχουν στα μάτια σημεία τα οποία δεν είναι πολύ ξεκάθαρα, έτσι, κάτι διπλά τα οποία σαφώς κρύβουν παγίδες, έτσι, δεν γίνεται να περάσουν όλα. Δώσαμε, ας πούμε, 5-6 διπλά, δεν γίνεται να περάσουν όλα, αλλά έχουν τύχες, ποντάρουμε καλύτερες ομάδες. Αν περάσουν τα περισσότερα, προφανώς θα είναι κέρδος για όλους μας. Κοίτα, ποντάρουμε καλύτερες ομάδες και σε καλές αποδόσεις. Έτσι, δηλαδή. Ναι, αυτό. Αποδόσεις είναι καλύτερα. Κοντά στο 2 και άνω. Άρα, μπράβο, δηλαδή, τώρα βλέπω ότι η Βασιλεία είναι 2 και. 2 και. Σίγουρα δεν είναι η Βασιλεία των προηγούμενων ετών. Έτσι. Δεν είναι η Βασιλεία των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορείς να παραβλέψεις ότι
Είναι βασιλεία, ρε παιδί μου, να το κάνουμε, δεν μπορείς εύκολα να τη διαλύσεις. Έχει ακόμα καλό υλικό, εντάξει. Δεν, εντάξει. Είναι... Ναι, εντάξει, δεν πούλησε και ξέμεινα από παίχτες, έχει ακόμα καλό υλικό. Ούτως ή άλλως τώρα έτσι πως βλέπω και εγώ τη βαθμολογία με τη Young Boys να έχει φύγει αέρα πατέρα και 27 βαθμούς με τη Young Boys. Έχει δεύτερη θέση πιο πολύ. Όλοι παλεύουν μετά, είναι στους 14-12 έχει βασιλεία. Ζηρίχη, Σενγκάλα και τώρα στους 14-12 βασιλεία. Δηλαδή, εντάξει, θα παλέψουν λογικά για τη δεύτερη θέση. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει. Κάπως έτσι πάντα πράγματα. Οι Young Boys κάτι. Αλλά παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε και πριν, και έχουμε αναλύσει εδώ και στην εκπομπή πολλές φορές, κοιτάμε και την απόδοση. Δηλαδή, άμα τη βασιλεία τη βρίσκαμε σήμερα στο 1,60-65, δεν θα τη βάζαμε. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Έτσι, δεν θα τη βάζαμε τη βασιλεία στο 1,65, για παράδειγμα. Αν ήταν. Όμως, από τη στιγμή που την έχει μια απόδοση καλή, έτσι 2,10, 2,15, 2,20 ας πούμε. Είναι λογικό να πας προς τα εκεί. Έτσι είναι λογικό να πας. Νομίζω είναι καλό σημείο και αυτό, ναι. Καλό σημείο. Ναι, είναι στα υποεξέταση, ας πούμε, το σημείο που θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν. Αυτό που είπες, είναι αυτό που είπες, ότι υπάρχουν διπλά, τα οποία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα σήμερα, αλλά είναι σε καλές, είναι τόσο φαβορί. Είναι σε καλές αποδόσεις όμως. Και παίζεις καλές ομάδες. Και παίζεις καλές ομάδες και είναι σε καλές αποδόσεις. Και είναι... Και είναι γενικά δύσκολη ημέρα σήμερα. Έτσι. Στα μάτια δεν υπάρχουν φαβοροί τρελά σε σχέση, ας πούμε, με χθες που πέρασαν ευτυχώς τα περισσότερα. Οπότε θα κινηθούμε κάπως έτσι με κάποια διπλά όπως της Φενέρ, όπως είπαμε, της Βασιλείας, της Τζένοα. Εγώ προσωπικά βλέπω και το διπλό της Μαρσέη. Ο Άσος της Άιντραχτ και αυτός είναι, φαίνεται καλός απέναντι την ομάδα της, του Ανόβερου, έτσι κάποια σημεία, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο, η Πέτης απαιχτεί με την ομάδα σαν τελική τριάδα σου, σαν τελική τριάδα σου προς τα που κλείνεις πιο πολύ. Φενέρ, θα παίξουμε την Φενέρ, η Τζένοα προφανώς και αυτή θα είναι μέσα, είτε η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, είμαι ανάμεσα σε αυτές τις δύο και σίγουρα θα έχω ως τρίτη επιλογή για να κλείσει τριάδα την Πέτης. Την Πέτης, έτσι. Ναι, σήμερα... Να βάλουμε και ένα πιο λογικό σημείο μέσα. Σωστό, σωστό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αλλά έχει πολλά, έχει κι άλλα διπλάκια, είπαμε, έχει κι άλλα σημεία. Απλά λείπει αυτό που είπες, το ξεκάθαρο σημείο, δηλαδή χθες που το ζητούσαμε, ξεκάθαρο άσος της Ιουβέντους, νομίζω δεν υπήρχε άλλος. Ναι, είδες, το πήραμε αυτό, ναι. Έτσι, το και πήραμε... την Everton την πίστευσα πολύ. Σωστό, σωστό. Πέρασε. Σωστό. Και η Ιουβέντους ήταν ένα σημείο σε πολύ καλή απόδοση. Νομίζω στα υπόλοιπα ντέρμπι δεν θα βρεις τη Ιουβέντους. Ναι, στο 1,90 που βρισκόταν η Ιουβέντους. Και ήταν ξεκάθαρο σημείο. Δηλαδή έβλεπες, παιδί μου, πας εκεί άσου. Έτσι, έχει καλή ομάδα, παίζει στην έδρα της. Παίζει με μια Νάπολη που είναι. Εντάξει, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι πιο soft, βέβαια. Ναι, άρα μπράβο, είναι soft. Αυτό δεν έχει, θεωρώ, και το βάρος φανέλας για τέτοια. Και το έδειξε και με το πρωτάθλημα που δεν πήρε, όπως το χάσε. Έτσι, δηλαδή, αυτό δεν το έχουμε σήμερα τόσο πολύ. Να έχει ένα τόσο ξεκάθαρο σημείο. Όχι, όχι, όχι. Δεν, έτσι, δεν είτε, υπάρχει. Έτσι. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ήρεμα. Έχει και Champions League. Περιέχουν ρίσκο τα σημεία μας, οπότε. Έχει και Champions League μεσοβδόμαδα, έχει ακόμα χρονιά, τώρα ξεκινάει. Δεν χρειάζεται να παίζουμε τα μπουνιά. Έχει 5-6 αγωνιστικές έχουν παίξει. Άρα μπράβο. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε τις ομάδες, αξιολογούμε και μετά ψάχνεις να βρεις 2-3 που λέει ο λόγος βουνά, να τα πάρεις εκεί στο δρόμο όλο. Ναι. Να τα πάρεις και να πας όλο το δρόμο μέχρι το Μάιο, ας πούμε. Έτσι, έτσι πας, ας πούμε. Ναι, το θέμα αυτό είναι να βρεις 3-4 βουνά που λέμε, καλές ομάδες, τις οποίες να τις έχεις, να τις πάρεις μαζί εκεί. Είτε στα σημεία, είτε στα over. Είναι σίγουρα. Τις μαθαίνουμε ακόμα τις ομάδες. Μπράβο. Στο μυαλό μας θα ξεχωρίσουν κάποιες και θα τις ακολουθάμε περισσότερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα λέμε σήμερα... γιατί σε μισή ώρα θα είμαι και εγώ. Α, εδώ εσύ ξεκινάς. Ωραία, εντάξει. Γι' αυτό... Γι' αυτό σε περιμένω. Θα τα πούμε σε λίγο. Άντε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αναξής, ο οποίος ήταν εδώ 4-7. Έτσι. Τώρα σήμερα θα είναι 4-7 ο Δημήτρης και μετά θα έχουμε κάποιες έτσι εδώ το πρόγραμμα, γιατί έχουμε και τα παιχνίδια σήμερα, έτσι, 7 παίζει Άρης Αστέρας και 8.30, 8 ή 8.30 είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν σ' ακούω, 8.30 ωραία και 8.30 παίζει ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει και το πρόγραμμα να διαφωνηθεί ανάλογα εδώ με τους συναδέλφους που θα είναι και στο στούντιο, έτσι, για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Λοιπόν, κάναμε αυτή την ανάλυση μας με τον Δημήτρη, κλείσαμε σε κάποια σημεία. Ανέλησε και αυτός κάποια πράγματα, ανέλησε και εγώ κάποια πράγματα.
όσον αφορά κάποια σημεία που έχουν τύχει σήμερα να παιχτούν στο κουπόνι. Έτσι, δεν υπάρχει το ξεκάθαρο σημείο όπως χθες με τη Γιουβέντους, που ήταν ξεκάθαρος για μένα τουλάχιστον ο Άσος. Δηλαδή, έβλεπες ρε παιδί μου και έλεγες πού θα βάλω τα λεφτά μου εκεί. Σήμερα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα σημεία. Υπάρχουν κάποιες καλές επιλογές, ας ελπίσουμε να βγουν. Έτσι, ας ελπίσουμε πραγματικά να βγουν σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε καλά σαν εκπομπή όσον αφορά τότε με τις εθνικές και μετά με τις ομάδες. Όλο κάτι μας φεύγει, όλο κάτι μας βγαίνει. Ένα γκολ, είμαστε εκεί στο ένα γκολ. Ας ελπίσουμε σήμερα να μην το χρειαστούμε και να μπουν τα γκολ που πρέπει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και στο κουπόνι του στοιχήματος. Απλά να πω εγώ λίγο στα σημαντικά που έχουμε. Η Σβάιτε Λίγκα είναι όλη μίχρονο 0-0. Δεν κουνήθηκε φίλο. Η Σβάιτε Λίγκα είναι όλη στο 0-0 τα παιχνίδια. Έτσι, να δώσω λίγο το τελικό στην Ιταλία, εκεί όπου η Μπολόνια τελικά πήρε την νίκη με 2-1 κόντρα στην Ουντινέζε στο 82 με τον Ορσολίνη να σκοράρει. Μπολόνια-Ουντινέζε 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Ιταλία λοιπόν, Χ ήταν το ημίχρονο, 1-1. Μπολόνια-Ουντινέζε 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Αυτά. Θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Λίμπερο 174, Κουρούς Γειτονιάς είναι κοντά σας. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε κάποια μηνύματα φίλων. Λοιπόν, ο φίλος 629 λέει Φενέρ, Ολυμπιακό γκολ γκολ και Μπέτις, λέει ο φίλος. Καλή επιτυχία στον φίλο τον 629. Και ο 732 λέει καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε φίλε. Βασιλεία λέει διπλό. Άρη Άσο μας έχει διπλό, δίνει ο φίλος. Ο 732, καλή επιτυχία και στο φίλο. Είπαμε, τις αναλύσαμε εδώ τις περιπτώσεις σχεδόν όλες από τα καλά πρωταθλήματα. Και είπαμε ότι εντάξει, και η Βασιλεία έχει τύχες και η Μαρσέη έχει τύχες και η Μπέτις. Στην Ελλάδα είπαμε ότι εντάξει, είναι δύσκολα τα μάτς, είναι ντέρμπι, τα ειδικά τα δύο τα ντέρμπι, το ένα μάλλον το μεγάλο, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είναι δύσκολο. Εγώ προσωπικά αν έπαιζα κάτι θα έπαιζα το over στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και από την άλλη βέβαια στον αγώνα του Άρη, αν έπαιζα κάτι πάλι θα έπαιζα τον Άσο. Είναι δύσκολο γιατί θεωρώ ότι η απόδοση είναι καλή, έτσι, του Άσου, του Άρη. Παρ' όλα αυτά είπαμε ότι είναι δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή και ο Αστέρας είναι σκληρό, μα δεν είναι εύκολο παιχνίδι το σημείο για τον Άρη. Έτσι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στους φίλους, έτσι, οι οποίοι μπαίνουν και στην κλήρωση για την PaySafe, την κάρτα που είναι σήμερα προσφορά, συνηθισμένη εκπομπή προσφορά από το καφέ Πικολίνο, καφέ μπαρ Πικολίνο, Αγίου Δημητρίου 150, ένα πολύ ωραίο μαγαζί, εξαιρετικό το σέρβις και πολύ όμορφο το περιβάλλον. Πηγαίνετε από το πριν, πίνετε το καφεδάκι σας, το βραδάκι, ποτάκι και βλέπετε όλα τα παιχνίδια εκεί πέρα, τα πάντα ότι κινείται αθλητικά σε όλο τον πλανήτη, τα βλέπετε εκεί, έτσι. Και βέβαια υπάρχουν και βραδιές που δίνονται διάφορα happening με live βραδιές, live μουσική, έτσι μπορείτε άνετα οποιαδήποτε στιγμή να πάτε εκεί. Καφέ Πικολίνο λοιπόν, Άγιο Δημητρίου 150 στο κέντρο της πόλης. Και αν έχει καλή μέρα, σήμερα δεν έχει, αν έχει καλή μέρα κάθεστε και δίπλα στο παρκάκι και στη φύση, πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραίο μέρος. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να πω ότι το 2-3-10-2-7-3 χουτάρια είναι ανοιχτό για τους φίλους. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή τη στιγμή. Τι παιχνίδια έχουμε. Να δω λίγο αν στη διάρκεια του διαφημιστικού μας φύγανε πια τελικά. Είπαμε τελευταία τελικά τον Μπολόνια-Ουντινέζε 2-1. Επίσης τελικό το Σίβασπορ Μπρούσασπορ 2-0, νίκη για την Σίβασπορ. Να κάνω λίγο μια αναφορά και πάλι στα ισπανικά, τα οποία τελείωσαν. Ουέσκα Τζιρόνα 1-1, Αλκορκόν Οβιέδο 2-0 στην τρίτη Ισπανίας. Ντεπορτίβο Λακωνία Β, Σαλμαντίνο 1-0, Ρέγιες Μπούργος 2-0, Αθλέτικο Μπαλεάρες Κονκουέσε 2-1, Έμπρο Αλκογιάνο 0-0, Ρεάλ Εσπανιόλ Β Εχέα 2-0, Βιγεράλ Β Σαμπατέλ 4-1,
Ντον Μπενίτο με την Αθλέτικο Μαλαγκουένο 2-0 και νίκη για την ιστορική Ίμπιζα, Ίμπιζα Ρεκρατίβο Γόλοβα 1-0. Έτσι το γκολ για την Ίμπιζα. Για να το δούμε λίγο. Στο 73 ο Χάβι Σέρα το πέτυχε για την ιστορική Ίμπιζα λοιπόν, η οποία έχει και ποδοσφαιρική ομάδα. 1-0 η νίκη για την ομάδα της Ίμπιζα. Στην Ολλανδία τελικό είχαμε Χέρακλες Έμεν 2-1. Έτσι, απλά μείωσε η Έμεν άσος από το ημίχρονο. Και πάμε να δούμε σε εξέλιξη τι έχουμε, γιατί είδα ότι έχουμε κάποια γκολάκια. Καταρχήν να πω ότι έχουμε γκολ για τη Σιντρούιντεντ στο Βέλγιο, Άντελεχτ Σιντρούιντεντ 0-1. Στην Αυστρία είμαστε περίπου στο 20. Χάλμπεργκ με την Αύστρια Βιέννη στο 0-0. Μάτεσμπουργκ, Βάκερ Ίνσμπουργκ 0-0. Αλλά η Βάκερ Ίνσμπουργκ παίζει με 10 από το δεύτερο λεπτό. Μπράβο στο παλικάρι αυτό. Από το 2 έφυγε. Λοιπόν, ακυρώνεται το γκολ τη Σιντρούιντεντ. Οπότε έχουμε Άντελεχτ Σιντρούιντεντ 0-0 το παιχνίδι. Πάμε λίγο πιο πάνω να δούμε τι άλλα γκολ έχουμε. Στην Τρίτη Γερμανία, Καζές Ζένα με την Όσναμπρικ στο 0-0 είμαστε εκεί, δεν έχουμε κάτι. Καζακστάν, πρώτη κατηγορία, Καριάτ Αλμάτι με την Οκτώμπε 6-1 παρακαλώ το παιχνίδι. Ρωσία, Αντζίμα Κασκάλα Ζενίτ 2-1, η Αντζή παίζει με 10. Εκεί είμαστε στα τελειώματα στο 90. Τούμεν με την Γιάροσλαβ στην δεύτερη Ρωσίας 2-2 το παιχνίδι. Αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, παρακαλώ. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Στην Σλοβενία έχουμε Μούρα Μάριμπορ 4-1. Τρίτη Ισπανίας, Las Palmas Αθλέτικο Ίντερ de Madrid 1-1. Στην Ταϊλάνδη που τελειώνει και αυτή, Chinagrai United με την Ubon United 4-1. Σουκοτάι με την Mao Tong United 2-2. Δεύτερη Τουρκίας, Ισταμπούλ Σπορ, Μπούλο Σπορ, Μπολού Σπορ 1-3 το παιχνίδι. Έτσι τελικό έχουμε στο Chinagrai United με την Ubon 4-1 τελικό. Πιο κάτω Ουκρανία, πρώτη κατηγορία, φτάνουμε και εκεί στα τελειώματα. Ντέσνα με την Βόρσκλα 0-2. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Στη Γερμανία δεν κουνιέται, φίλο, είμαστε στο 63 και όλα τα παιχνίδια στη Zweite Liga είναι στο 0-0. Όλα. Πάμε λίγο να δούμε Κίνα. Στην Κίνα, Γκουαντζού. Τώρα τα παιδιά τα ονόματα είναι λίγο δύσκολα, έτσι. Γκουαντζού με την Ταϊντζίν 1-0. Σαντόγκ με την Μπέιτζίν Ρένχε 0-1. Και η Σανγκάι με την Γκαουντζού RF είναι στο 2-0. Λευκορωσία Δυναμό Μπρέστ Σλούσκα 2-0. Βουλγαρία Ντουνάβ Ρούσε με την Μπεόρε Στράτα Ζαγκόρα είναι στο 0-1. Ο διπλό Ζαγόρας 0-1 μέχρι στιγμή στην Ντουνάβ. Στην Δανία ημίχρονο με την Έσμπερκ Άρχους 0-0, Έσμπερκ Άρχους 0-0. Στην Εστονία, Ταλίνα Καλεύ με τη Φλόρα Ταλίν στο 0-0. Πιο κάτω για να δω. Τρίτη Γερμανίας, Ζικάου με την Άλεν στο 1-2 ημίχρονο. Καζακστάν επίσης, Αστάνα με την Ζετσούι είναι στο 1-0. Το Μπόλκο στον Άι με την Ορμπαντάση στο 0-0 στο Καζακστάν. Έτσι λοιπόν, πιο κάτω Ταϊλάνδη μίχρονο, πολύ στέρο με την Ραμπατσούρι, Ρατσαμπούρι στο 1-1. Σουμπαντούρι με την Μπαγκόν Γκλάς στο 1-0 στην Ταϊλάνδη με τα πολύ δύσκολα ονόματα. Αυτά, Ολλανδία, συγγνώμη, Ολλανδία να πούμε, στο 23 είμαστε και Αλκμάρ Σβόλ 1-0, Ντε Γκράφσατ Βίλεμ 1-0, η Βίλεμ παίζει και με 10. Γκρόνικε του Τρέχτη 0-1, δεύτερη Ολλανδίας έχουμε Τβέντε, Γιόγκ Αϊτχόβεν, η Νέιτς Αϊτχόβεν είναι στο 0-1, κερδίζει η Αϊτχόβεν. Επίσης τρίτη Ολλανδία, Τρέφλερς 0-0 είναι,
με την Κόνιντζε. Συνεχίζοντας πιο κάτω, Σκωτία, Premier League Σκωτίας, Livingston Rangers στο 0-0. Εκεί είμαστε περίπου στο 25. Πάμε λίγο δεύτερη Δανίας, όπου γκολ έχουμε μόνο στον αγώνα Χιντόρβε Βίμπορκ 0-1. Εκεί είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι, αυτά. Αυτά μέχρι στιγμής τα παιχνίδια όσον αφορά το live, έτσι, των αγώνων. Να δώσουμε λίγο κάποια τελικά που έχουμε στο Καζακστάν, για παράδειγμα. Καϊράτ Αλμάτι με την Ακτόμπε 6-1 τελικό, 3-0 ημίχρονο. Είναι εύκολη νίκη για την Καϊράτ. Και περιμένουμε Ρωσία, περιμένουμε τελικά, να πω την αλήθεια. Ρωσία, περιμένουμε τον αγώνα της Αντζή Μακασκάλα με τη Ζενίτ, είναι στο 2-1. Η Αντζή παίζει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής. Έχουμε κάποια τελικά, περιμένουμε και Τουρκία, περιμένουμε και τα Ελλάνδη. Ουκρανία τελικό, το Ντέσνα Βόρσκλα 0-2, τελικό αποτέλεσμα. Έτσι. Περιμένουμε τα τελικά και τα υπόλοιπα. Στις γυναίκες, να πω, η Manchester United είναι με την Durham στο 0-0 και χάσαμε και πέναλτι. Η Ζέλε με έχασε πέναλτι για την Manchester United στις γυναίκες πάντα. Έτσι, με την Durham, η Manchester, η οποία φέτος έκανε ομάδα στις γυναίκες και είναι στο 0-0. Δεν ξεκίνησε, μάλλον δεν πάει καλά σήμερα το παιχνίδι για την γυναικεία ομάδα United. Έτσι, η ανδρική, είπαμε χθες ότι έχασε και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Τελικό, Αντζή Μακασκάλα Ζενίτ, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Γκολ για την Τούμεν, είχαμε και τελικό αποτέλεσμα στην δεύτερη Ρωσίας. Τούμεν με την Γιάροσλαβ, 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Στις καθυστερήσεις στο γκολ, η Γιάροσλαβ, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής. Τουρκία επίσης, τελικό αποτέλεσμα έχουμε και εκεί. Ισταμπούλ Σπορ με την Μπολού Σπορ, 1-3 τελικό αποτέλεσμα και στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας. Περιμένουμε τώρα λοιπόν, τα είπαμε τα ρώσικα, τελικά αποτελέσματα, για να δούμε αν χάσαμε κάποιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ισοφαρίζει η Τβέντε αυτή τη στιγμή, η νέη Αϊτχόβεν 1-1 το παιχνίδι. Στη Σβάιντε Λίγα δεν έχει ακόμα γκολ, δηλαδή είναι απίθανο. 67 φτάσαμε και 3 παιχνίδια στη Σβάιντε Λίγα είναι στο 0-0, παρακαλώ. Δεν έχουμε κάτι εκεί. Πιο κάτω ακυρώθηκε τελικά το γκολ της Τβέντε. Τβέντε Άγιαξ, Τβέντε Νέα Αϊτχόβεν παραμένει το 0-1. Ακυρώθηκε το γκολ. Λοιπόν, αυτά που τη βλέπω αυτή τη στιγμή στο live, δεν έχει κάτι άλλο. Στις 4 ξεκινά κάποια παιχνίδια επίσης σημαντικά. Έτσι, βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα λείπει το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ φυσικά στις 8.30. Ένα παιχνίδι που για να το δούμε και λίγο, να δω λίγο αποδόσεις από την Στοίχημαν για το ΠΑΟΚ, για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λοιπόν, για να το δούμε σε Στοίχημαν, έχουμε τον Άσο στο 2.05, το Χ στο 3.60 και το διπλό του ΠΑΟΚ στο 4.20. Παρακαλώ. Το over είναι στο 2.35, το under στο 1.57, το goal-goal στο 2.08, το no-goal στο 1.70. Έτσι δηλαδή το 2.35 το over νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Προσωπικά ξαναλέω ότι αν έπαιζα κάτι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μπερδεύομαι, θα ήταν επιλογή το over. Και στο 2.35 νομίζω είναι μια καλή επιλογή. Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι κλειστό, είναι ντέρμπι, αλλά στο παρελθόν έχουμε δει πολλά μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ να φεύγουν, να γίνονται over δηλαδή, έτσι. Γκολ στην, δύο γρήγορα γκολ μάλλον, στην δεύτερη κατηγορία της Δανίας από την Χέλσιγκορ κόντρα στην Ροσκίλντε. Χέλσιγκορ Ροσκίλντε 2-0. Σε 3 λεπτά, σε 2 λεπτά μέσα, 2 γκολ για τους γηπεδούχους. Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ εκεί. Είπαμε το μοναδικό γκολ που είχαμε από πολύ νωρίς, το Χιντόρβε με τη Βίμπορκ στο 0-1. Πάμε λίγο πιο πάνω. Τελικό
περιμένουμε από πού? Από την Ταϊλάνδη το περιμέναμε το τελικό, όπου έχουμε και αλλαγή σημείου εδώ για τους φιλοξενούμενους. Στην Ταϊλάνδη λοιπόν σηκωτάει με την Muang Thong United 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Το γκολ στις καθυστερήσεις για τους φιλοξενούμενους. Στο άλλο παιχνίδι, εύκολο βράδυ, εύκολο απόγευμα για την Chiang Rai United κόντρα στην Ubon United. 4-1 τελικό αποτέλεσμα στην Ταϊλάνδη αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω επίσης στην Τουρκία, δεύτερη κατηγορία, Istanbul Spor. Μπολού Σπορ 1-3 τελικό αποτέλεσμα. 0-3 ήταν το ημίχρονο εκεί, παρακαλώ. Εύκολο απόγευμα για την Μπολού Σπορ. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει, δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. Είπαμε το τελευταίο ήταν το δεύτερο. Μάλλον πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Βίμπορκ. Έτσι. Χιντόρβε Βίμπορκ 0-2 αυτή τη στιγμή στην δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Στην Ολλανδία είπαμε Αρκμάρτα Εσβόλε 1-0. Ντεγκράφσατ Βίλεμ 1-0. Η Βίλεμ παίζει και με 10. Γκρόνιγκεν του Τρέχτη 0-1 το παιχνίδι. Στη δεύτερη Ολλανδία Στβέντε Νέια Ετχόβεν 0-1. Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάποιο άλλο. Στη Γερμανία, είπαμε, στη Zweite Liga δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα μπαίνει το πρώτο γκολ στη Zweite Liga και το πετυχαίνει το Μαδεβούργο. Σατχάουζεν Μάγκεμπουργκ 0-1. Το Μαδεβούργο πρέπει να είναι αυτό. Έτσι. 0-1 λοιπόν το πρώτο γκολ στο 72 στη Zweite Liga. Που γενικά η Zweite Liga δίνει γκολ. Τώρα στο 73 το πρώτο γκολ στην Zweite Liga. Από το Μαδεβούργο, Σατάουζερ Μαδεβούργο 0-1 λοιπόν το παιχνίδι εκεί στο 73. Αυτά όσον αφορά το live, έτσι τα παιχνίδια που είχαμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Τελικό δεν τα κατάφεραν οι γυναίκες της Manchester United, μείναν στο 0-0 με την Durham. Δεύτερη κατηγορία γυναικών, δεν ξέρω αν υπάρχει στο στήμα, αν παίζει κάποιος. Βέβαια είμαστε στην κορυφή, να πω την αλήθεια, οι γυναίκες της Manchester, αλλά εντάξει. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Ευχαριστώ άπαντες για την ακρόαση και τη συμμετοχή με τους φίλους με τα μηνύματα. Θα δώσω σκητάλη συνέχεια στον Δημήτρη Δαναξή, ο οποίος θα είναι εδώ για στοίχημα φυσικά live και άμεση ενημέρωση όσον αφορά και τα παιχνίδια του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, επασταλμένοι οι άνθρωποι που βρίσκονται για οργανισμό του Λίμπερο στα γήπεδα θα μεταφέρουν τις πρώτες πληροφορίες, ενδεκάδες και τα σχετικά. 4 με 7 λοιπόν μείνουν συνδυασμένοι εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 για πλούσια ενημέρωση, live στοίχημα φυσικά με τα παιχνίδια που θα είναι σε εξέλιξη από τον Δημήτρη Δαναξή. Εμείς θα λέμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ. Ας ελπίσουμε οι προτάσεις να πάνε καλά σήμερα. Έτσι το διπλό της Φενέρ, το over στη Μαρσέ και το διπλό στη Τζένοα ήταν η δική μου έτσι, εκτίμηση για τα σημερινά παιχνίδια. Ας ελπίσουμε να βγει. Να κάνουμε έτσι ένα καλό, καλή εβδομάδα που έχει και πολλά παιχνίδια και μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά Δημήτρη Δαναξής εδώ στο Λίμπερο 107 και 4.